Ένα από αυτά τα ζητήματα που συζητήθηκαν στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση στο Κατσάνιο ήταν και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συγγνώμη, που εκεί είχαμε μια καταγγελία, εκεί είχαμε μια αποκάλυψη και για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Χθες δυστυχώς δεν είχαμε εκπομπή, σήμερα όμως θα τα πούμε. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν άνθρωπο, σε έναν φίλαθλο του Ηρακλή πάνω απ' όλα, που εγώ από τότε που... Δεν είναι κυριολεξία αυτό που θα πω, αλλά από τότε που γεννήθηκα, όπου και να πάω τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο. Σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, σε οποιοδήποτε τμήμα και άθλημα, σε οποιοδήποτε αγώνα του Ηρακλή, ο κύριος Ρήγας Ελευθερόπουλος είναι εκεί. Με τη τσαντούλα του, με τα γυαλάκια του, με τη γραβάτα του, μόνιμα εκεί. Και ένας από τους ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στη διαδικασία να πάρουν έστω και μία μετοχή, όπως λέμε, για το τιμή Σένεκεν, έτσι, για τη δική του την ψυχούλα. Θα του δώσουμε την καλησπέρα να μας πει ακριβώς αυτό που είπε μπροστά στον κόσμο, να τα ακούσει και ο υπόλοιπος κόσμος και θα καταλάβετε κι εσείς πολλά. Κύριε Ρήγα, τι κάνετε? Πολύ καλά, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ναι, καταρχάς επίσης επιτυχία. Για να φανταστείτε, χθες έμαθα το επίθετό σας. Εγώ όλα τα χρόνια κύριο Ρήγα σας ξέρω, να ξέρετε. Είναι διακριτικό γι' αυτό. Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σε συγχαρώ, γιατί έχεις μεγαλουργείς κάνοντας αυτό το λειτουργήμα που κάνεις και τα πολλά χρόνια με τα οποία, ας πούμε, έχεις εμπεδωθεί κάνοντας αυτό που κάνεις, πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία. Ειλικρινά... Δεν σας έβγαλα γι' αυτό, κύριε Ρήγα μου, δεν σας έβγαλα γι' αυτό. Για άλλα σας έβγαλα. Σας ευχαριστώ πάντως. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Με τιμά, με τιμά. Εγώ ήθελα να πω το εξής, το οποίο τελικά γίνεται σαν μια καταγγελία, ενώ ξεκίνησε τελείως... πώς ξεκίνησε? Θέλω με το δικό σας τρόπο να μας πείτε ό,τι ακριβώς έχει συμβεί που αφορά εσάς, αφορά και τον Ηρακλή φυσικά, αφορά την αύξηση με το κουκού κεφάλαιο, κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, να το ακούσει και ο κόσμος που δεν βρέθηκε στο Κατσάνι. Βεβαίως, βεβαίως. Εμένα με πλήγωσε ιδιαίτερα όταν είδα, καταρχάς όταν έγινε η προκήρυξη αυτή, ας πούμε, για την συνέλευση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ναι. Εγώ ζήτησα να συμμετάσχω παρόλο που δεν είμαι μέτοχος. Θυμάστε το περίπου ημερομηνιακά, εννοώ. Περίπου δύο μήνες πριν. Δύο μήνες πριν. Ναι. Λοιπόν, μου είπαν ότι δεν γίνεται αφού δεν είμαι μέτοχος. Εντάξει. Αλλά θύχτηκα ιδιαίτερα όταν είδα, ας πούμε, στο site του συλλόγου μία φωτογραφία, τη συνέλευση, δηλαδή, η οποία έγινε σε ένα τραπέζι στην κυριολεξία. Ήταν πέντε άτομα, τέσσερις μέτοχοι και ένας ο κύριος Παπαθανασάκης, πέντε, και μία δικηγόρος. Θύχτηκα ειλικρινά. Και επειδή ακριβώς έχω μια πολυετή παρουσία, όπως είναι η παρουσία μου αυτή, όπως είναι του περισσότερου κόσμου δηλαδή. Σας θυμάμαι πολλά χρόνια να είστε αυτό που λέμε μικρομέτοχος, έτσι, να έχετε κάποιες μετοχές τέλος πάντων. Και να σημειώσετε ότι μικρομέτοχος, δηλαδή τότε με λέγανε, ας πούμε, έτσι διακομωδώντας το φίλι, ας πούμε, ότι είχα δώσει σε δραχμές χρήματα που θα αγόραζα ένα μικρό διαμέρισμα. Ναι. Τέτοιες μετοχές είχα, εν πάση περιπτώσει, να πούμε. Τις οποίες πάλι θέλω να καταγγείλω όλο τον κόσμο, ας πούμε, δηλαδή, και το κράτος μας, που δεν συμμετείχε σε αυτή την απώλεια των μετοχών, όλου του κόσμου. Και δεν ήμουν ο μόνος, ήμασταν πάρα πολλοί οι μέτοχοι τότε στον Ηρακλή. Και αυτό τώρα αποσιωπήθηκε στη συνέχεια, κανένας μας δεν ξέρει τι γίνεται στη συνέχεια με την υπόθεση. Πάμε στο διατάφτα. Εσείς... Λοιπόν, διατάφτα. Λοιπόν, εγώ επειδή θύχτηκα βλέποντας αυτό, παίρνω τηλέφωνο και ζήτησα να λάβω μέρος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Βρήκα μια μηχανία κτλ. Δώστε μας το τηλέφωνο, πάρτε μας σε λίγο, αύριο, μεθαύριο κτλ. Με ταλαιπώρησαν κανένα 20ήμερο. Στο τέλος μίλησα και με έναν δικηγόρο, τον κύριο Νικολαίδη, ο οποίος μου είπε... Δημήτρης Νικολαίδης είναι ο δικηγόρος της Παϊρακλής. Είναι προφανώς ο δικηγόρος. Έχει ασχοληθεί με την αδειοδότηση. Ναι. Ναι, έχει ασχοληθεί με την αδειοδότηση. Δεν μου είπε ότι δεν μπορώ να πάρω, αλλά μου είπε ότι για να πάρω πρέπει να μην πάρουν οι μικρομέτοχοι ή ο κύριος Παπαθανασάκης. Εκπλήττομαι, λέω, έτσι όπως μου το λέτε. Όταν δηλαδή υπάρχει ένα αίτημα, ας πούμε, από έναν άνθρωπο σαν εμένα, δηλαδή ένα φίλαθρο του Ηρακλή. Και μάλιστα να πω και το νούμερο, δεν τρέπομαι να το πω, ζήτησα να πάρω μετοχές αξίας 500 ευρώ. Είχατε κάθε δικαίωμα και χρονικό, προλαβαίνατε δηλαδή χρονικά να γίνει αυτό, έτσι. Είχε ένα μεγάλο περιθώριο, ας πούμε. Βεβαίως προλάβαινα. Και τι σας είπανε εν τέλει, ότι... Ο κύριος Νικολαίδης, λοιπόν,
μου είπε ότι δεν πρέπει να μην πάρουν οι μικρομέτοχοι. Παρακάλεσα, λέω, παρακαλώ τον κύριο Παπαθανασάκη να μην τις πάρει όλες. Σημειωτέων ότι και αυτό τότε το έμαθα και δεν μ' άρεσε, εν πάση περιπτώσει, να πούμε. Ότι... Δηλαδή να έχει αυτό που λέμε το 99,99 και τα λοιπά, έτσι. Το 99,% να πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή το θεωρώ απαράδεκτο στη σημερινή, στη σύγχρονη κοινωνία και σε μια ομάδα, σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Χρειάζεται είναι... και ένας πλουραλισμός, οπωσδήποτε. Βέβαια. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είδα λοιπόν μια σκοπιμότητα στην άρνηση και από μέρους, ας πούμε, σκοπιμότητα, καλοπροαίρετη, έτσι δεν λέω. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, βρήκα μια άρνηση λοιπόν εκ μέρους του κυρίου δικηγόρου. Mm-hmm. Με είπαν, ας πούμε, να ξαναπάρω, θα με παίρναν, κανένας δεν με πήρε, εγώ επιχείρησα, πήρα τουλάχιστον 20-30 φορές κτλ. Αισθάνθηκα ότι με κοροϊδεύουν. Επίσης... Μισό λεπτό, τις 20-30 φορές που πήρατε δεν το σήκωναν ή σας έλεγαν όχι κάτι? Το σήκωναν, αλλά με θυμόταν κιόλας και τα λοιπά, αλλά δεν είναι τώρα ο δικηγόρος, δεν είναι κανένας, πάρτε μια άλλη μέρα, θα σας πάρουμε εμείς και τα λοιπά. Συγγνώμη, σας το ρωτάω, μπήκατε ακόμα και στη διαδικασία να πάτε και από εκεί? Όχι, όχι, όχι. Ίσως κακός που δεν πήγα, αλλά... Ξέρω εγώ, έτσι μου πέρασε τώρα το μυαλό, γιατί όταν δεν βγάζεις άκρα από το τηλέφωνο. Χώρα θα μου πεις τώρα, ακούει ο κόσμος και τρελαίνεται, έτσι. Είναι δυνατόν να παρακαλάει κάποιος να δώσει 500 ευρώ στον Ηρακλή και να μην τα θέλουν, ναι. Αυτό υπέστην τελικά, ας πούμε. Και στο κάτω-κάτω αρχίζω και σκέφτομαι και λίγο πονηρά, βλέπω και μια σκοπιμότητα. Γιατί δεν θέλουν, ας πούμε, να υπάρχουν. Καταρχάς δεν ξέρω αν είμαι ο μοναδικός που ζήτησε, έτσι. Ναι. Δεν σας διευκρινίστηκε αυτό, κύριε Ρίγα, έτσι. Αν ήμουν ο μοναδικός, ακόμη χειρότερο για αυτό. Δώστε τώρα, παιδί μου, τι θα κάνει το αυτό. Πολύ να παραστεί εκεί πέρα. Λέω. Αν υπήρχαν περισσότεροι, και αυτό. Λοιπόν, αισθάνθηκα λοιπόν μια σκοπιμότητα ότι υπάρχει στο θέμα αυτό, ότι θέλουν να είναι κλειστό κύκλωμα μια ποδοσφαιρική ομάδα της περιοπής του Ηρακλή. Και να έχει ουσιαστικά έναν κάτοχο μετοχών και όχι άλλους. Έναν μόνο, έναν μόνο. Γιατί από ό,τι κατάλαβα και οι άλλοι τέσσερις, να πούμε, πρέπει να έχουν... Υπήρχαν δύο μικρομέτοχοι οι οποίοι είχαν δώσει το παρόν, τώρα μου διαφεύγουν τα ονόματά τους, είναι αδέρφια αν δεν κάνω λάθος, που είχαν πολύ λίγες στην κατοχή τους, έτσι, πολύ λίγες μετοχές εννοώ. Μα σαφώς πολύ λίγες, αφού όταν ο άνθρωπος αυτός έχει, να πούμε, και σημειωτέων θα ήθελα να πω, ξεκινώντας από την αρχή, ας πούμε, ότι όλοι μας συμπεριφερθήκαμε στον Παπαθανασάκη με τον καλύτερο τρόπο, έτσι. Βεβαίως και για πάρα πολύ καιρό. Με την έννοια ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος κακός από εμάς όλους εδώ, τους Θεσσαλονικείς, τους Έλληνες, τους ξέρω εγώ να πούμε, τους Βορειοελλαδίτες. Ήρθε λοιπόν, πήρε τον Ηρακλή, κανένας δεν του φέρθηκε άσχημα και φτάσαμε στο τελικό, ας πούμε, να αισθανόμαστε ότι μας κορόιδεψε. Δυστυχώς. Διότι δεν ξέραμε τίποτε, δεν μάθαμε ποτέ τίποτε και αυτό είναι αποτέλεσμα ότι όταν δεν συμμετέχεις δεν μπορείς να ξέρεις και τίποτε. Φτάσαμε στο σημείο σήμερα, κύριε Ρίγα, να γράψουμε κείμενο η ρεπόρτερ του Ηρακλή μέσω επιστολής να ζητάμε συνέντευξη τύπου. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον. Δηλαδή, βλέπετε τώρα, αυτό δεν είναι κατάλληλο. Τι να συζητάμε τώρα. Αυτό δεν είναι. Και απ' την άλλη, ας πούμε, ζητάει από εμάς, έτσι, να συμμετέχουμε, να πάρουμε διαρκείας, καλό να κάνουμε κτλ. Εντάξει, το διαρκείας ο καθένας το παίρνει για την καψούρα του, για την αγάπη του στην ομάδα, δεν το παίρνει για τα πρόσωπα. Αυτό είναι αλληλένδετο. Προφανώς. Δεν μπορεί εσύ να φέρεσαι έτσι κτλ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ. Έφτασα στο σημείο, ας πούμε, να καταγγέλω αυτή τη στιγμή, σε εισαγωγικά το καταγγέλω, ότι κάτι συμβαίνει σε αυτή την ομάδα. Εγώ θα το πω λαϊκά, ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος, ένας Ηρακλειδέας, να δώσει 500 ευρώ από το ειστέρημά του στον Ηρακλή και αυτό δεν έγινε όχι δεκτό, αλλά αντιμετωπίστηκε και όπως αντιμετωπίστηκε. Έτσι. Εγώ πέρα από τις μετοχές, εγώ το βλέπω και ως ποσό, ρε παιδί μου, που δείχνει μια αγάπη, ότι θέλω εγώ να βάλω 500 ευρώ στην ΠΑΕ. Έτσι, θέλω να τα βάλω. Επειδή λέω, μήπως τυχόν θεωρείτε, και δεν είμαι πλούσιος, έτσι, με ξέρει ο κόσμος, ας πούμε, εντάξει. Τώρα που είπατε, πολλοί με ξέρουν κτλ. Ναι. Λοιπόν, έφτασα στο σημείο να διπλασιάσω και το νούμερο, Λέω, μήπως τυχόν είναι μικρό το είπα και αυτό στο δικηγόρο. Λέω, αν νομίζετε ότι είναι μικρό το νούμερο κτλ. Δεν έχω περισσότερες δυνατότητες από 1000 ευρώ. Το έκανα το 500 και 1000 ευρώ. Εις βάρος της οικογένειας μου κτλ. Αλλά λέω, έτσι, με έπιασε μια πίκα, ειλικρινά Γιώργο μου. Με έπιασε μια πίκα. Δεν μπόρεσα να αντέξω, να πούμε. Και τέλος πάντων, δεν θέλω να... Εγώ κάτι άλλο που είδα...
Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι γι' αυτό. Κάτι άλλο γι' αυτό. Αυτό. Όχι, όχι. Ήσασταν την Τετάρτη όπως είστε, εγώ το είπα και νωρίτερα από τότε που με θυμάμαι στον Ηρακλή, είτε ως φίλος είτε μετέπειτα ως ρεπόρτερ της ομάδος. Σας βλέπω πάντα σε όλα αυτά τα γεγονότα. Δεν ξέρω τι εξήγηση έχετε για το ότι μόνο ήσασταν εσείς. Είδα και τον Θεόφιλο Πατέλη, άλλον δεν είδα. Από επώνυμους σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, όπως θέλετε πείτε το, από παραδοσιακούς παράγοντες, από ανθρώπους που έχουν εμπλακεί με τα διοικητικά ή όχι, από ανθρώπους που εμφανιζόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή την Τετάρτη είδα απλό κόσμο. Είδα οπαδούς, είδα οργανωμένους, είδα μη οργανωμένους και είδα εσάς και τον Θεόφιλο Πατέλη. Από ανθρώπους που έχουν πει και δύο κουβέντες στο ραδιόφωνο που λέει ο λόγος, έτσι. Ναι. Τι εξήγηση έχετε γι' αυτό? Εκτός και αν κάνω λάθος, υπήρχε κάποιος άλλος και δεν τον είδα εγώ, έτσι? Όχι, όχι, έτσι ακριβώς είναι, έτσι όπως το είπες. Γιατί και αυτό είναι σοβαρό. Πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια. Λέμε συσπήρωση όλοι μαζί, κινδυνεύουμε. Πιο κάτω δεν πάει και δεν είδα από αυτό το κομμάτι ανταπόκριση. Με πείραξε ιδιαίτερα και μάλιστα μπορώ να σε πω, ας πούμε, και δεν το λέω με πιάνοντας επειδή ακριβώς το έφυξες, ότι την άλλη μέρα πήρα και ορισμένους φίλους, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους που κάναμε μαζί τους προσωπικούς αγώνες, ας πούμε, για τον Ηρακλή, και τους εγκάλεσα, ειλικρινά. Η απάντηση που πήρατε ποια ήταν? Για την απουσία τους. Άλλος δεν το ήξερε, άλλος κτλ. Και επί τη ευκαιρία, για να μην θεωρηθεί και οτιδήποτε άλλο, είναι μια μεγάλη μου παράληψη, θα ήθελα να συγχαρώ τα παιδιά της αυτόνομης θύρας 10, γιατί έχουμε μάθει πάντα, ας πούμε, να λέμε τα αρνητικά, ναι, των όσων σκεφτόμαστε ή των όσων κυκλοφορούν. Γιατί τα παιδιά αυτά, είμαι σίγουρος ότι έχουν παρεξηγηθεί από πολύ κόσμο του Ηρακλή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγονται κατά καιρούς, ας πούμε, ορισμένα πράγματα τα οποία είναι αναλυθή. Εγώ τους συγχαίρω ιδιαίτερα και επειδή ακριβώς γνώρισα και ορισμένους έως πολλούς από αυτούς, είδα αξιόλογους ανθρώπους και στο κάτω-κάτω πού είναι οι υπόλοιποι φύλαθλοι του Ηρακλή. Αυτό είναι. Και αυτή η κατηγορία Ηρακλειδέων που σας προανέφερα, γι' αυτό έχετε εξήγηση για αυτούς εδώ? Πού όχι, πήγαν όλοι? Όχι, δεν έχω καμιά εξήγηση. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω παραδοσιακοί παράγοντες. Δεν μ' αρέσει αυτό. Κύριε Ρίγα, δεν μ' αρέσει αυτό το παραδοσιακοί παράγοντες, γι' αυτό και δεν το ανέφερα τώρα, αναγκάζομαι να το πω βέβαια, αλλά για να καταλάβει και ο κόσμος ποιους εννοώ, έτσι. Ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια τους βλέπουμε στις συνελεύσεις κτλ. Δεν υπήρχαν την Τετάρτη. Όχι, δεν υπήρχαν. Μα και λάμπουν δια της απουσίας τους, έτσι. Ναι. Και λάμπουν δια της απουσίας τους, γιατί βλέπω ότι δεν συμμετέχουν στο να ανοιχτεί και το πρόβλημα που υπάρχει, ας πούμε, και να πάρει μια τέτοια έκταση ούτως ώστε να μπορέσει να επιληθεί. Mm-hmm. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν ούτε οι άνθρωποι που ασχολούνται και με την πολιτική, ούτε οι άνθρωποι που μέσω αυτών θα μπορούσαμε, ας πούμε, αυτό να... Αυτό θα γίνει. Ναι, τουλάχιστον ναι, από τη δική μας την πλευρά... Έπρεπε να έχει γίνει ήδη όμως. Δεν θα φτάσουμε πάλι στο τέλμα. Σίγουρα, αλλά από τη στιγμή που δεν το κάνει κανείς, το αναγκαστούμε να το κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Και σας συγχαίρω και γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να με συγχαίρετε γι' αυτό. Μα πώς δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, να πούμε. Ειλικρινά, δηλαδή, ζώντας αυτή τη χώρα όπου όλοι, ας πούμε, κοιτάμε. Τέλος πάντων, τώρα βρισκόμαστε και μια τέτοια δύσκολη. Όποιος ασχολείται με τον Ηρακλή και για τον Ηρακλή, δεν θέλει ούτε ευχαριστώ ούτε τίποτα. Θα το κάνει γιατί το θέλει. Δεν το συζητάμε. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ευνόητο. Αλλά εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ. Να είστε καλά. Πείτε μου λίγο, ξέρετε τα πάντα πλέον, τα πάντα. Όλα αυτά που μπορούμε να ξέρουμε. Τα πάντα δεν τα ξέρουμε γιατί ο Παπαθανασάκης δεν έχει μιλήσει ακόμα, ο κύριος Παπαθανασάκης. Με αυτά που ξέρετε μέχρι στιγμής, ναι, αυτά που λείπουν, με προσφυγές, με 3 εκατομμύρια ευρώ χρέη, με και με κάποιους που ακόμα δεν έχουν πάρει την Παϊρακλής ή με το Σπύρο Παθανασάκη να μην την έχει δώσει, είτε γιατί θέλει να κερδίσει χρόνο είτε γιατί δεν βρίσκει κτλ. Τι βλέπετε να γίνεται? Το 30 Ιουνίου δεν είναι πάρα πολύ μακριά και είναι η πρώτη επιτήρηση. Εγώ εκεί κολλάω πολύ. Στέκομαι πολύ σε αυτό. Εγώ είμαι πολύ αρνητικός στο ότι θα επιτευχθεί κάτι μέχρι τις ημερομηνίες που μου είπες τώρα. Το 30 Ιουνίου είναι η πρώτη επιτήρηση. Κάθε 3 μήνες πάει αυτό. Αλλά το πολύ σοβαρό, κύριε Ρίγα, είναι ότι αύριο φεύγουν οι παίχτες. Τελευταία προπόνηση. Ναι, το άκουσα από σένα. Και αυτό είναι σοβαρό πολύ. Πώς θα γυρίσουν, πόσοι θα γυρίσουν, είναι και αυτό ζήτημα. Εγώ είμαι ιδιαίτερα απεσιόδοξος για το μέλλον του Ηρακλή αυτή τη στιγμή. Εκτός αν βρεθεί κάποιος που δεν ευελπιστώ στη σημερινή εποχή και ειδικότερα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, ότι είναι τόσο εύκολο να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος θα ξεχάσει όλα αυτά που έχουν γίνει ή θα
θα έχει τέτοια ευχέρεια οικονομική και θα μπορέσει, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, να κάνει αυτό που θέλουμε όλοι εμείς ενδόμηχα να γίνει στην ομάδα μας. Εγώ είμαι πολύ αρνητικός δηλαδή στη σκέψη. Δεν βλέπω να υπάρχει λύση αυτή που θα θέλαμε όλοι μας και θα ήθελα αυτό ακριβώς να ευαισθητοποιηθεί όλος ο κόσμος και να μπορέσουμε όλοι μαζί να είναι να κοντά. Βρούμε, να είναι έστω κοντά. Εκ των ενόντων μία λύση, έστω εκ των ενόντων μία λύση και με τη βοήθεια και των πολιτικών, γιατί βλέπουμε και σε μια χώρα όπου καλός ή κακός, κακός κατ' εμέ, οι πολιτικοί μπορούν να βάλουν το χεράκι τους και να μπορέσουμε, ας πούμε, να κάνουμε κάτι, να παραγνωριστούν ορισμένα από τα στραβά που έχουν γίνει σε αυτή την ομάδα, ακόμη αδειοδοτήσεις, αυτά και τα λοιπά, ποτέ δεν είναι αργά, και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Για αρχή να ενδιαφερθούν και μετά έτσι τα υπόλοιπα ακριβώς γίνονται. Έτσι ακριβώς, γιατί έτσι όπως θεωρητικά, Γιώργο μου, είναι αυτή η κατάσταση, η στιγμή στην ομάδα η κατάσταση, δεν βλέπω ένας υγιής άνθρωπος ότι μπορεί να δελεαστεί. Θα πρέπει να είναι ένα Ηρακλάκι. Τώρα, Μίλλερ, Σίλλερ και τα λοιπά, δεν νομίζω. Αυτοί οι άνθρωποι βάζουν κάτω τα μολύβια και βλέπουν, ας πούμε, ότι δεν συμφέρει. Εδώ πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα είναι ευαισθητοποιημένοι με αυτή την ομάδα. Έτσι μόνο θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να ξεκινήσει κάτι. Δεν βλέπω άλλη λύση, ειλικρινά. Δεν βλέπω άλλη λύση. Μπορώ να ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε, πόσο χρονών είστε? Έφτασα στα 60. Εύχομαι λοιπόν όλοι μας στα 60 να ασχολούνται έτσι με τον Ηράκλη. Σαν να είναι 30. Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ, κύριε Ρίγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλή καλά, δύναμη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Για.